Συνάδελφοι, παρόλο που ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα πούμε ότι υπάρχει καταστροφολογία, είχε μια δόση καταστροφολογίας η ομιλία του. Και αυτό το έχουμε συναντήσει τους τελευταίους 6 μήνες με μεγάλο κόστος για την οικονομία. Γιατί όπως ξέρετε, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία είναι μέρος της οικονομικής ευημερίας. Ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε 14 Ιουλίου ότι το αφήγημα του κύριου Τσίπρα κάθε μέρα καταραίει. Η κυρία Μπακογιάννη μας είπε στις 2 Νοεμβρίου η πραγματικότητα διαψεύδει πάλι τον κύριο Πρωθυπουργό, επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι επιστρέφουμε στην ανάπτυξη. Για να εξηγήσω αυτή την καταστροφολογία, δεν θα κάνω όπως καμιά φορά κάνω ένα παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη, για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος μας, όπως ξέρετε, δεν είχε πολύ μεγάλη συμπάθεια ή τουλάχιστον είχε μια αμφίσιμη σχέση με τους πλουσίους και αυτούς που υποστηρίζουν τους πλουσίους. Και δεύτερον, ότι η αγριότητα των εποχών και της αντιπολίτευσης ταιριάζει περισσότερο με την Παλαιά Διαθήκη. Και άρα σας θυμίζω τις καταστροφές, τις πλεγές που είχανε οι Αιγύπτιοι κάτω από τον Φαραώ όταν οι Ισραηλίτες ήθελαν να φύγουν και δεν τους επέτρεπε ο Φαραώς και άρα έγιναν οι 10 πληγές. Η πρώτη πληγή, τα νερά του ποταμού Νείλου μετατράπηκαν σε αίμα. Η δεύτερη, οι βάτραχοι κάλυψαν όλη την επικράτεια της Αιγύπτου. Τρίτον, ο αέρας της Αιγύπτου γέμισε με σκνήπες. Τέταρτον, σμήνος από αλογόμυγες εισέβαλαν σε κάθε κατοικία των Αιγυπτίων. Πέμπτον, βαριά επιδημία έπληξε όλα τα κοπάδια τους. 6, άνθρωποι και ζώα γέμισαν εξανθήματα. 7, έπεσε πολύ βαρύ χαλάζι και φωτιά από τον ουρανό. 8, σκοτίνιασε η γη της Αιγύπτου από την σμήνη των ακριδών. 9, για 3 ημέρες πυκνό σκοτάδι σκέπασε όλη την Αιγυπτιακή επικράτεια. Εδώ μια παρένθεση, ξαναχτύπησε ο Θεός αποκλειστικά στην Ελλάδα και αποκλειστικά στην ΕΡΤ τον Νοέμβριο του 2013. 10, σκοτώθηκαν όλοι οι πρωτότυποι γη των Αιγυπτίων και του Φαραώ. Πάμε τώρα να δούμε τις 10 πληγές που είχαμε και θα πω τις 10 πληγές μόνο μετά από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Η πρώτη πληγή είναι ότι 25 Ιουλίου βγήκαμε στις αγορές με επιτόκιο 4,625 και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 6,5 δις. 2 Αυγούστου βγήκαμε με πολύ καλό επιτόκιο για έντοκα γραμμάτια. 29 Νοεμβρίου έχουμε το αποτελέσματα των swap με ποσοστό κάλυψης άνω το 86%. Δεν θα επαναλάβω την ευθεία και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων που είχαμε χθες με τον κύριο Βενιζέλο, γιατί αυτό δεν ήταν η ολοκλήρωση του PSI, αλλά ο τερματισμός, γιατί τώρα έχουμε κανονικά και ομόλογα που δεν έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, άρα μπορούν να αγοραστούν από όποιον θέλουν. Αλλά επιτρέψτε μου μόνο να προσθέσω κάτι, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Στέλιο Παπαδόπουλο, που ήταν όλα αυτά τα χρόνια ο επικεφαλής του ΟΔΙΧ. Πρέπει να πω 2 πράγματα για αυτό τον κύριο. Έναν, ότι ήταν πάντα άψογος επαγγελματίας και δεύτερον, είχε μια πολύ βαθιά αίσθηση της δημόσιας υπηρεσίας, που είναι 2 από τις πιο σημαντικές αξίες μας. Σας θυμίζω ότι ήταν επιλογή του κυρίου Σαμαρά και παρόλα αυτά που λέτε ότι εμείς έχουμε το πελατειακό κράτος, ξέρουμε πότε να κρατήσουμε ανθρώπους που έχουν μεγάλη αξία. Τι είναι το αποτέλεσμα των swap? Τι ήταν το αποτέλεσμα? Οι αποδόσεις όλων των ομολόγων πέφτουν, όλοι κάνουν λόγο για ράλι αποδόσεων και τώρα έχουμε φτάσει σήμερα λίγο κάτω από το 4, λίγο πάνω από το 4. Αυτή είναι η πρώτη πληγή. Η δεύτερη πληγή είναι οι ανακοινώσεις των οίκων αξιολόγησης, 23 Ιουνίου του Moody's, 21 Ιουλίου Standard & Poor's, μετά πάμε στο FICT. Όλοι αυτό είναι αναβαθμίσεις ή με θετικό πρόσημο για
αναβαθμίσεις στο μέλλον. Υπάρχει η Φίχτς που λέει το 4 Δεκεμβρίου ότι το swap θα βοηθήσει τη χώρα για να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές. Στις 11 του Δεκεμβρίου έχουμε credit positive, χαρακτηρίζει η Moody's τα στοιχεία για τα κόκκινα δάνεια που έχουν μειωθεί 800 εκατομμύρια παραπάνω από το στόχο που είχε τεθεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό? Ότι δεν χρειαζόμαστε, αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά μεταξύ το 2015 και τώρα, ότι δεν χρειαζόμαστε την προληπτική γραμμή πίστωσης, γιατί ακριβώς έχουμε δημιουργήσει αυτά τα αποθέματα, δημιουργούμε περισσότερα αποθέματα, θα βγούμε περισσότερες φορές στις αγορές από μία φορά. Και τι σας είχα πει για τεστ? Ήσασταν όλοι εδώ τον Ιούλιο το 2017. Τι είναι το τεστ αν είναι επιτυχία ή έξω στην αγορά? Αν είναι μικρότερη η απόδοση μετά από 4-5 μήνες από ό,τι ήταν όταν βγήκαμε. Και όπως καταλαβαίνετε, πέρασαμε αυτό το τεστ. Τρίτη πληγή είναι αυτό που έχει γίνει στο τραπεζικό τομέα. Σχεδόν κατά 1 δισεκατομμύριο αυξημένες οι τραπεζικές καταθέσεις τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδας. Το 29 Σεπτεμβρίου η Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει στις αγορές με ένα καλυμμένο ομόλογο. Στις 11 Δεκεμβρίου τριετές καλυμμένο ομόλογο από την Εθνική Τράπεζα. Και στις 22 Νοεμβρίου μείωση του ΕΛΑ κατά 1,1 δις στα 25,8 δις. Οι τράπεζες έχουν αυτή τη στιγμή 20 δις καβάντζα για να αντιμετωπίσουν και τα stress test και την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Και έχουν νέες διοικήσεις που δεν είναι φίλοι μας, που δεν είναι, μας χρωστάνε τίποτα και κάνουν την δουλειά τους. Πληγή 4. Είναι οι δείκτες της οικονομίας. Στις 31 Αυγούστου, ο δείκτης κύκλου εργασίων στο λιανικό εμπόριο ετήσια αύξηση 3,2. 4 Σεπτεμβρίου, δημοσίευση έρευνας Ernst & Young, το ποσοστό όσων βλέπουν βελτίωση εκτινάχθηκε στο 53% από 6% το περασμένο Οκτώβριο. Τις 11 Σεπτεμβρίου η Ελστάτ αυξημένη κατά 25,1% ήταν τον Ιούνιο ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, ενώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ο οικοδομικός όγκος σημείωσε άνοδο 24%. Και στις 1 Δεκεμβρίου είχαμε τα αποτελέσματα του Market, που είναι ένας δείκτης οικονομικής υγείας μετατοπιτικού τομέα. 6 μήνες συνεχής βελτίωση των συνθήκων της ελληνικής οικονομίας. Ο ρυθμός αύξησης νέων εργασιών κατέγραψε υψηλό 45 μήνες αυτό δεν χρειάζεται. Είναι πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Πηγή 5. Οι επενδύσεις. Έχουμε επενδύσεις όλο αυτό το τελευταίο καιρό και στο τουριστικό τομέα, στο Ναβαρίνο Μπέι, στο ριζότ στην Εύβοια, το RSR, στο Μύρουμ Ριζότ, στον Άγιο Νικόλαο και της Vodafone και της Όμιλο Μυτιλινέου και η συμφωνία με το Τάλ και Έντισον, αλλά σε καμία περίπτωση στο τελευταίο, δεν λέω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχει γίνει με το νέο αναπτυξιακό νόμο, όπου έχουν υποβληθεί πάνω από 700 σχέδια, υπάρχουν 47 αιτήσεις με προϋπολογισμό πάνω από 10 εκατομμύρια η καθεμία, αλλά μπορεί να δει κανείς και πολλά μικρά ή μεσαία επενδυτικά σχέδια γύρω στα 650. Η έκτη πληγή είναι οι ανακοινώσεις για την ανάπτυξη. Προηγουμένως ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε πόσο καταστροφικό είναι ότι αναγκαστήκαμε να πάμε προς τα κάτω την προηγούμενη πρόβλεψη. Να θυμίσω ότι το 2011 η πρόβλεψη ήταν για μείον 2,6 και το αποτέλεσμα τι ήτανε? Μείον 0,9. Να θυμίσω ότι το 2012 η πρόβλεψη ήταν για μείον 2 και το αποτέλεσμα ήταν μείον 7,3. Να θυμίσω ότι το 2013 η πρόβλεψη ήταν μείον 4,2 και ήταν το αποτέλεσμα μείον 3,2. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά η μόνη κυβέρνηση που είχε μία μικρή στα δικά σας χρόνια και πολύ μεγάλη κιόλας. Άρα τώρα έχουμε τρίτη συνεχόμενη
τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης, τρίμηνο με τρίμηνο, που αυτό είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει από το 2008. Και πίσω από τα αναπτυξιακά και πίσω από τις επενδύσεις, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε και μια αλλαγή του μοντέλου. Γιατί αυτή η ανάπτυξη και αυτές οι επενδύσεις δεν είναι πια μόνο σε μεγάλα έργα. Έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Χαρίτσης για πώς διαμένεται πώς γίνεται η διανομή του ΕΣΠΑ σε πολλά μικρά. Σύντομα ο κύριος Σταθάκης, ο Γιώργος Σταθάκης, φέρει τις ενεργειακές κοινότητες που δείχνει ότι θέλουμε πολλούς φορείς για αυτή την ανάπτυξη. Επέρυσι φέραμε το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία, που όλα αυτά δείχνουν ότι χτίζουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης πολύ διαφορετικό αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Για τα εργασιακά μίλησε πριν η κυρία Αχτσιόγλου. Δεν νομίζω ότι την πρόσεξε ο κύριος Μητσοτάκης με ευλάβεια, γιατί όπως είπε η κυρία Αχτσιόγλου, κάνει λάθος. Όχι μόνο έχουμε μείωση της ανεργίας, όχι μόνο έχουμε αύξηση της απασχόλησης, αλλά η Εργάνη σήμερα βγάζει ότι είναι 70% οι θέσεις εργασίας που είναι μόνιμες και 30%. Απλώς μπέρδεψε ο κύριος Μητσοτάκης το 70 με το 30 και το έκανε ανάποδο. Τα στοιχεία από την Εργάνη, 6 μήνες, 6 φορές έχουμε για κάθε μήνα την καλύτερη απόδοση από το 2001. Στις 7 Ιουνίου το καλύτερο πεντάμινο από το 2001, στις 7 Ιουλίου το καλύτερο εξάμινο από το 2001, στις 31 Ιουλίου το καλύτερο εφτάμινο από το 2001, στις 13 Σεπτεμβρίου το καλύτερο οχτάμινο από το 2001 και δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Πάμε τώρα στην 8η πληγή, που είναι οι ανακοινώσεις από αξιωματούχους, όπου τις 25 Σεπτεμβρίου ο Γερούν Ντάιζεμπλουμ αναφέρεται σε καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2008. Στις 25 Σεπτεμβρίου η επικύρωση και τυπικά της εξόδου της Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στην οποία εισήλθε τον Απρίλιο του 2009. Το 9 Οκτωβρίου ο Μοσκοβισί λέει ότι το βασικό ζήτημα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος και προετοιμάζει το έδαφος. Αυτά δεν τα λέω πριν πεταχτούν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες του ΚΚΕ και πούνε ότι παίρνουμε πένους. Δεν το λέω γιατί παίρνουμε πένους. Το λέω γιατί βλέπει η κοινότητα στην οποία συμμετέχουμε ότι βγαίνουμε από το πρόγραμμα. Τη σημασία του αυτό που βγαίνουμε από το προγράμματος θα επιστρέψω πάλι σε λίγο. Στην ένατη πληγή είναι το κοινωνικό μέρισμα, τα 1,4 δις, που μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δύο φορές αναφέρθηκε σε αυτό. Την πρώτη φορά είχε την τόλμη να πει ότι ήταν και επελετειακό. Ότι είχαμε πελατειακές σχέσεις. Ένα μέρισμα που είναι για όλους με κοινωνικά εισοδήματα. Μήπως πελατειακά ήταν αυτό που γινόταν παλιά, που ήταν βοηθήματα για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και συγκεκριμένες ομάδες. Αυτό είναι το πελατειακό. Αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Σοβαρά μιλάτε και το λέτε αυτό. Και έχουμε οι δαπάνες για την πρόνοια που ήταν 780 εκατομμύρια ευρώ. Σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας τις διπλασιάσαμε σε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το 2017 και το 2018 θα είναι 1,83 δις. Εγώ θέλω μια δέσμευση από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί στην ομιλία του στο συνέδριο όσος ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να έχουμε αναδιανομή και ανάπτυξη, σήμερα πάλι το άλλαξε και είπε πρέπει να έχουμε ανάπτυξη και μετά να έχουμε αναδιανομή. Η ερώτηση είναι απλή. Αυτά τα 1,83 δις για την κοινωνική πρόνοια, εσείς δεσμεύεστε ότι θα μείνει έτσι? Είναι μέρος από αυτό που θα πρέπει να κοπεί για να μειώσουμε τους φόρους? Καθαρές κουβέντες. Σας έκανα την ερώτηση, περιμένω την απάντηση. Και έρχομαι στη δέκατη πληγή. Αλλά δυστυχώς, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, θα έχετε λίγο υπομονή.
φαντάζομαι ότι ακολουθείτε το Hitchcock, όπου η μεγαλύτερη αξία είναι το suspense και η αγωνία. Η δέκατη πληγή θα έρθει στο τέλος, θα επιτρέψετε μου, στο τέλος της ομιλίας, γιατί και χρειάζεται suspense, αλλά και πρέπει να τη συνδυάσω με τις ευχές του Χριστουγέννων σε όλες τις πλευρές, ή σχεδόν όλες τις πλευρές της Βουλής. Αυτό που είπα, οι 9 πληγές, είναι success story? Όχι. Καταρχάς, όπως έλεγε και ο Χαρίλαος ο Φλωράκης, ότι εγώ παθαίνω αναγούλα τα ακούω success story, γιατί όταν ακούω από την Νέα Δημοκρατία success story, καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνανε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον αν κυβερνηθούν. Οπότε μακριά από εμάς success story, και για ένα άλλο λόγο. Γιατί εμείς στο μέλλον σχεδιάζουμε να κάνουμε μερικά πράγματα όπως θα κάνουμε τώρα και μερικά πράγματα διαφορετικά όταν βγούμε από τα μνημόνια. Και αν θέλετε να ξέρετε τον καλύτερο ορισμό τι σημαίνει να βγούμε από τα μνημόνια, σας λέω να κατεβάσετε την ομιλία του Δημήτρη του Τζανακόπουλου. Μέσα σε 5 αράδες είπα ακριβώς τη διαφορά να είσαι μέσα σε μνημόνιο και έξω από το μνημόνιο, για να καταλάβετε ακριβώς τι σημαίνει βαθμούς ελευθερίας και πώς το κατανοούμε αυτό. Και τώρα φτάνουμε στο αν αυτός ο προπολογισμός είναι δίκαιος. Στην Επιτροπή είχα πει ότι είναι δίκαιος εντός του πλαισίου. Βέβαια, όλες οι εφημερίδες είπανε, λέει ο Τσακαλώτος, είναι άδικος ο προπολογισμός. Ή μερικοί από εσάς ήσασταν στην Επιτροπή, μπορεί να το επιβεβαιώσετε τι είπα. Αυτό το μνημόνιο είναι εντός ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, που έχει, αυτός ο προϋπολογισμός είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που έχει το μνημόνιο και έχει τη λιτότητα σαν την κυρίαρχη κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο, ευτυχώς, η λιτότητα αρχίζει και αμφισβητείται. Παρόλο που έχουμε 2 δεξιές να την αντιμετωπίσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η μία είναι νεοφιλελεύθεριστα οικονομικά πιο πολύ, η άλλη είναι πιο πολιτιστική, δεν ξέρω γιατί βλέπω τον κύριο Βορύδη, πιο πολιτιστική, πιο εθνικιστική, η άλλη δεξιά σε αυτή. Και οι δύο αυτές δεξιές βοηθούν να έχουμε προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι πολύ περήφανος, έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες που γίνονται για να αλλάξει αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Οι συζητήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε στο Eurogroup, είτε στο ECOFIN, είτε στο Συμβούλιο, αφορούν αν χρειάζεται η Ευρώπη ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίησης, είτε μέσω των επενδύσεων, είτε μέσω της ανεργίας, αν χρειάζεται να έχουμε μια αύξηση των πόρων που επενδύονται σε δημόσια ευρωπαϊκά αγαθά, αν η επιτάχυνση των διαδικασίων για την ολοκλήρωση τραπεζικής ενοποίησης πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά αν πρέπει να έχουμε ένα είδες, δηλαδή μια εξασφάλιση των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε όλα αυτά τα επίπεδα, σε όλα αυτά τα μέτωπα, η κυβέρνησή μας, μαζί με τμήματα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και πολλά κράτη του Νότου, υποστηρίζουμε αλλαγές που αλλάζουν το μείγμα της πολιτικής. Υποστηρίζουμε αλλαγές που θα προάγουν αναπτυξιακές λύσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον κόσμο της εργασίας. Υποστηρίζουμε αλλαγές που θα αντιστρέψουν την καταστροφική λογική της λιτότητας. Η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τι ακριβώς λέει? Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό? Προσπαθείτε στην αλήθεια να μας πείτε ότι εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πιέζεται για αύξηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε δημόσια αγαθά ή για ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να βοηθήσει όλες τις οικονομίες της Ευρώπης και του Νότου ιδιαιτέρως? Αυτό μας λέτε? Δεν νομίζω. Το επίπεδο της υποκρισίας είναι εντυπωσιακό. Μας κατηγορείτε ότι έχουμε καταθέσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας, ενώ οι ίδιοι υποστηρίζετε ενεργά ένα πλαίσιο που προάγει τη λιτότητα. Και το κάνετε και στην Ελλάδα. Εσείς όχι μόνο δεν υποστηρίζετε την αλλαγή, αλλά δεν υποστηρίζετε καν τα συμφέροντα των χωρών του Νότου. Και δεν είναι μόνο οι αγώνες που δίνουμε στο Eurogroup και στο ECOFIN και στο Συμβούλιο.
ο κύριος Τσίπρας μαζί με την κυρία Χτσιόγλου στην Γκότεμπεργκ κάναν μεγάλη παρέμβαση για να υπάρχει κοινωνικός πυλώνας και οι κοινωνικές δείκτες να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα του Eurogroup που κάνει έλεγχο πώς πάνε οι οικονομίες. Να υπάρχει δηλαδή και έλεγχος για την ισότητα, για τη φτώχεια, για το κοινωνικό αποκλεισμό και το έβαλε ο κύριος Τσίπρας και στο Συμβούλιο. Ο κύριος Ξανθός μαζί με άλλες χώρες του Νότου, νομίζω και την Ιρλανδία που είναι επίτιμο μέλος του Νότου γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει κάνει μεγάλο αγώνα να υπάρχει μια συμμαχία για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες για να μπορούμε να έχουμε πιο φτηνά φάρμακα. Αυτό σημαίνει κάνεις παρέμβαση για να αλλάξεις τους συσχετισμούς. Είναι δίκαιος αυτός ο προϋπολογισμός, μας ρωτάτε. Να σας πω πρώτα για τη μεσαία τάξη. Ακούστε αυτό, κύριε Τραγάκη, νομίζω θα σας ενδιαφέρει. Για τη μεσαία τάξη, γιατί ξέρω σας ενδιαφέρει αυτό πολύ. Εμείς έχουμε ομολογήσει ότι δυσκολεύτηκε πολύ η μεσαία τάξη. Και τι έκανα για να δω όμως πόσο την έχουμε δυσκολέψει εμείς και πόσο τη δυσκολέψατε εσείς. Πήραμε μαζί με την Θεανό Φωτίου, αυτή έκανε την πολλή δουλειά για να είμαστε ειλικρινείς, και κόψαμε κατανομή του εισοδήματος σε 4/4. Και πήραμε το 3/4. Δηλαδή που αποκλείει μόνο τους 25 πιο πλούσιους Έλληνες. Και παίρνουμε το πιο πλούσιο νοικοκυριό στο 3/4. Ένα αντρόγυνο με δύο παιδιά. Πόσο είχε αυτό το νοικοκυριό εισόδημα το 2010? 34.000 ευρώ. Πόσο είχε το 2015? 21.720 ευρώ. Το μειώσατε 12.280 ευρώ σε 5 χρόνια. Δηλαδή μειώνατε περίπου 2.500 ευρώ το χρόνο. Το 2016, το τελευταίο έτος που έχουμε στοιχεία, είναι 22.000. Αυξήθηκε από το 2015. Ποιος κατέστρεψε τη μεσαία τάξη, κύριε Μητσοτάκη? Ποιος την κατέστρεψε? Από 34.000 στο 21.000. Ποιος τους κατέστρεψε, εμείς? Και τώρα έχουμε φτάσει στα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας, που έγινε μια αυτή τη φορά πραγματική ειλικρινή και ευθεία ανταλλαγή απόψεων, γιατί ο κύριος Κουλιαράκης είναι πολύ πιο ευγενικός από ό,τι είμαι, με τον κύριο Σταϊκούρα για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, υπάρχει ένα παλιό ανέκδοτο αστείο που λέγαμε οι φοιτητές αριστεροί, δεκαετία του 80, όταν ήταν ο Ρέιγκαν στα πράγματα και άρχισε ο νεοφιλελευθερισμός, ότι ο Ρέιγκαν ήταν ο μεγαλύτερος κενζιανός πολιτικός όλων των εποχών. Γιατί είχε ανακοινώσει μειώσεις φόρους και είπε ότι επειδή θα έρθει η ανάπτυξη θα έχουμε περισσότερα έσοδα. Ξέρετε πόσο αύξησε ο κύριος Ρέιγκαν το χρέος της Αμερικής? 1,83. Και γι' αυτό ο Μπούς, ο πρεσβύτερος, δεν νομίζω ήξερε οικονομικά, ξέρει τόσο οικονομικά ο νεότερος, ο πρεσβύτερος ονόμασε τον οικονομολόγο του Ρέιγκαν, ο κύριος Στόκτεν, ότι έχει voodoo economics, ο Μπούς. Ο Μπούς είπε για τον οικονομολόγο, αυτό κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα την πολιτική σας. Θα διεκδικήσετε πρώτα μειώσεις στα πλεονάσματα και μετά θα έρθει η ανάπτυξη. Θα έρθει η ανάπτυξη και μετά θα έρθει... Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτά που λέτε για μειώσεις δαπάνες φτάνουν, δεν φτάνουν, όπως σας είπε ο κύριος Χουλιαράκης, 500 εκατομμύρια. Άρα ξέρουμε ότι στη φορολογία η πολιτική σας, ότι θα μειώσουμε τους φόρους χωρίς να μειώσουμε τις δαπάνες, εκτός αν και εσείς μαζί με τον κύριο Στόκτεν πιστεύετε στην καμπύλη Λάφερ που υποτίθεται θα αύξανε τα έσοδα όταν μείωνε στους φόρους. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Δαυτό. Εκτός αν το πιστεύετε, δεν έχετε στρατηγική. Γιατί και αυτά που είπε και το ποτάμι και ο κύριος Θεοδωράκης, πραγματικά δεν φτάνουν τα 200, 300, 400. Είμαστε εμείς, θριαμβολογούμε εμείς
που το είπατε εσείς. Εγώ άκουσα τον Υπουργό Υγείας εχθές, ο οποίος ανέλησε όλα που έχει κάνει και για τους ανασφάλιτους και για να υπάρχει περισσότερο προσωπικό στο νοσοκομείο. Δεν άκουσα θρημβολογία. Άκουσα ότι πόσο δύσκολα τα πράγματα είναι μέσα σε εποχές λιτότητας. Άκουσα τον κύριο Χουλιαράκη που είπε για τη μείωση της ανεργίας, αλλά έβαλε ένα θέμα μισθών. Άκουσα την κυρία Χτσιόγλου που είπε ότι μειώθηκαν, αυτό ακούστε κύριο Μητσοτάκη γιατί δεν ήσασταν εδώ, το κάνατε ακριβώς αντίθετο. Η Εργάνη σήμερα λέει ότι 70% είναι μόνιμες θέσεις εργασίας και το 30% είναι μη μόνιμες. Μπορώ να το καταθέσω στα πρακτικά ή να σας το δώσω μετά. Αλλά και για τις νέες θέσεις εργασίας, για τις νέες θέσεις εργασίας είναι αυτό. Και παρόλο που η κυρία Χτσιόγλου, όπως όλοι οι υπουργοί, έχουν κάνει αριστερά πράγματα με την επιθεώρηση εργασίας, που τώρα προτείνουμε αυτή η επιθεώρηση εργασίας να υπάρχει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και όλα αυτά που έχουν γίνει για την αδήλωτη εργασία και τη μη πληρωμένη εργασία, έβαλε τον προβληματισμό της. Έβαλε τον προβληματισμό τους για την ποιότητα αυτών των θέσεων εργασίας. Άρα δεν υπάρχει θριαμβολογία. Αλλά κατά την άποψή μου, και τώρα τελειώνω πριν από το surprise, κύριε Πρόεδρε, έχει με την άποψή χρόνος μου... για τη δέκατη... ξέρουμε, ναι. Κατά την άποψή μου, σε αυτό το προϋπολογισμό, και κοιτάω και αριστερά και όχι μόνο δεξιά, ιδιαίτερα κοιτάω αριστερά, το ερώτημα είναι ένα. Αν βγούμε από το μνημόνιο, η εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα θα είναι ισχυρότερη ή πιο αδύναμη? Θα είναι σε καλύτερη ή χειρότερη θέση να διευρύνουν τις απαιτήσεις τους? Αν συνεχίζουμε να διευρύνουμε το κοινωνικό κράτος, θα είναι πιο ισχυρή ή λιγότερη ισχυρή? Όταν επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις τον Οκτώβριο του 2018, θα είναι πιο ισχυρή ή ο πιο αδύναμη? Όταν ελαφρύνουμε τη φορολογία των μεσαίων στρωμάτων με τα 3,2 δις που έχουμε αφήσει στο μεσοπρόθεσμο, ακριβώς γιατί έχουμε ταλαιπωρήσει τα μεσαία στρώματα, οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα θα είναι πιο ισχυροί ή πιο αδύναμοι? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί το ερώτημα δεν είναι αν κάνεις τον καλύτερο προϋπολογισμό χωρίς να πάρεις υπόψη και τους συσχετισμούς. Ίσχα, καλά, συνεχίστε. Δεν πειράζει, ναι. Αλίμονα, δεν υπάρχει δεν θέμα. Είναι η ερώτηση αν ο προϋπολογισμός γενικά, αφηρημένα, είναι ο καλύτερος δυνατόν προϋπολογισμός. Ξέρουμε από τον Βολτέρ ότι ο κύριος μέσα εκεί που έλεγε ότι ζούμε, ο Dr. Πάγκλος, ότι ζούμε στους καλύτερους από όλους τους δυνατούς κόσμους, δεν υπάρχει. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι μια προσπάθεια μέσα σε δύσκολες συνθήκες να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος, να φέρει μια σταθερότητα, να βγούμε από τα μνημόνια, να βάλει τη βάση για κάποιο το κοινωνικό κράτος, να βελτιωθούν οι δείκτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι καλά. Μπορεί να βελτιώνεται από χαμηλή βάση, γιατί είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά να βελτιώνεται. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτός ο προϋπολογισμός. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να πάω στην δέκατη και τελευταία πληγή μαζί με τις ευχές μου. Πήρα το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι της αντιπολίτευσης, το Sky. Πήρα βέβαια και την πηγή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και ήθελα να δείξω πώς πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 μήνες. Βλέπετε μια καθοδική τάση. Βεβαίως όμως, επειδή είναι Χριστούγεννα, έκανα και κατά το Sky Ευαγγέλιο του δίκτυ,
που έχουμε τους τελευταίους μήνες πρώτα και τους πρώτους μήνες τελευταίες, για να ευχαριστηθούν και να έχουν καλά Χριστούγεννα, που φαίνεται ανωδική η πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί το έκανα αυτό την ανωδική? Γιατί θέλω να έχετε καλά Χριστούγεννα, να νομίζετε ότι έχετε ανωδική πορεία, να μην αλλάξετε τίποτα σε αυτό που κάνετε, να συνεχίζετε αυτή την πολιτική, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ και είμαστε ευγνώμονες. Γιατί χωρίς εναλλακτική στρατηγική και συζήτηση τι θέλετε να κάνετε και με την καταστροφολογία, νομίζω αυτή η πορεία, η ανωδική, θα συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια.